Μείωση κατά 50% προβλέπει το νέο νομοσχέδιο όσον αφορά τον αριθμό των ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου. Στόχος είναι η εξίσωση των υποδοχών όσων έχουν τα ίδια εργασιακά χαρακτηριστικά. Ειδικά για τους ένστολους προτείνεται η δημιουργία 4 μισθολογικών κατηγοριών ανάλογα με την προέλευση των στελεχών με ενσωμάτωση του χρονοεπιδόματος και άλλων επιδομάτων στο βασικό μισθό. Επίσης, δεσπίζεται επίδομα ιδιαίτερων συνθήκων και επίδομα παραμεθόριων περιοχών ύψους 100 ευρώ μηνιαίως. Συνολικά, οι αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια θα αφορούν 188.000 εργαζομένους από το σύνολο των 658.000 δημοσίων υπαλλήλων. Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση του αριθμού των ειδικών μισθολογίων από περίπου 20 που είναι σήμερα σε 8 με 9 με συγχώνευση μισθολογίων ομοίου αντικειμένου απασχόλησης. Η συνένωση θα γίνει με τη σύνδεση των αποδοχών κάθε μισθολογίου με ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, όπως παραδείγματος χάρη στους πανεπιστημιακούς θα μπορούσε ως σημείο αναφοράς να οριστούν οι αποδοχές του καθηγητή πανεπιστημίου. Για τον υπολογισμό των νέων αποδοχών του υπαλλήλου που θα αποτελεί το σημείο αναφοράς θα υπολογίζονται οι σημερινές του αποδοχές όπως αυτές προκύπτουν από τον συμψηφισμό του βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος καθώς και των επιδομάτων που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών. Εκτός από τα παραπάνω επιδόματα, προβλέπεται και η διατήρηση ενός επιδόματος που θα αφορά τα ειδικά καθήκοντα κάθε κατηγορίας. Το επίδομα αυτό όμως θα καταβάλλεται μετά την αξιολόγηση του υπαλλήλου που θα συνδέεται με την ενεργό άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων του. Ακόμη προωθείται η κατάργηση του χρονοεπιδόματος, η οποία θα οδηγεί στη δημιουργία 16 μισθολογικών κλιμακίων. Διαφορετική πρόβλεψη θα υπάρχει για τα μισθολόγια των ενστόλων και των δικαστικών λειτουργών.